Καλημέρα και καλή εβδομάδα Και έχουμε ένα vlog από μια κοπέλα η οποία είχε την καλοσύνη να μας τα γράψει αναλυτικά Και με τη σειρά που τα λέμε στο ψυχολόγο τα, Την ιστορία μας και τα θέματά μας Ο τίτλος είναι «Οι σχέσεις μου με τους γονείς μου και το σύντροφό μου» Καλημέρα σας, καλημέρα αγάπη μου Είμαι μια κοπέλα από Ελλάδα και παρακολουθώ τα βίντεο σας εδώ και λίγες μέρες. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας, η αμεσότητα που βγάζετε μέσα από αυτά είναι εκπληκτική. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα που με απασχολεί και θα ήθελα να αναπτύξετε σε ένα βίντεο είναι οι σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα, η σχέση με τους γονείς μου και η σχέση με τον σύντροφο μου. Αρχικά, η σχέση με τους γονείς μου είναι άκρο τοξική για μένα. Ζούμε στο ίδιο σπίτι γιατί οικονομικά δεν μπορώ να φύγω αλλά το θέλω πολύ από τα εφηβικά μου χρόνια. Θεωρώ πως αυτή η τοξικότητα και η μιζέρια που υπάρχει στο σπίτι μου είναι το γεγονός που βοηθά στο να αναπαράγω κάθε τι κακό που έχω σαν χαρακτήρας. Από την άλλη πλευρά έχω μία σχέση σχεδόν πέντε χρόνια. Από τα 21 μου έως και τώρα που είμαι 26. Τα τέσσερα χρόνια η σχέση μας ήταν αποστάσεως και τον τελευταίο χρόνο ζούμε στην ίδια πόλη, δεν συγκατοικούμε. Εδώ θα σου πω ότι αν θέλεις πραγματικά να φύγεις από τους γονείς σου θα βρεις τον τρόπο. Τόσα χρόνια περίμενα τη στιγμή που θα ζούσαμε στην ίδια πόλη και όταν ήρθε αυτή τη στιγμή η σχέση μας χειροτέρεψε. Σαν άνθρωπο αφέθηκα και έδειξα όλες τις πτυχές του χαρακτήρα μου στον σύντροφο όπως είμαι όταν βρίσκομαι στο σπίτι μου. Δεν έκρυψα τις αδυνημίες μου και ούτε τις κακές συμπεριφορές μου. Ο σύντροφος μου όλο αυτό το διάστημα είναι δυστυχισμένος και μου το λέει. Κάθε φορά όμως που του λέω να χωρίσουμε γιατί δεν μπορώ να τον κάνω ευτυχισμένο, επιμένει πως θα τα καταφέρουμε. Τον αγαπώ πολύ, μας έχουν ηρευτεί στο μέλλον μαζί, όχι ως μέσο διαφυγής από την τοξική μου οικογένεια. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, ότι το ξεκαθαρίζεις και μέσα σου και σε εμά ότι δεν τον έχεις σκεφτεί ως μέσο διαφυγής, απλώς τον θέλεις αυτόν όπως είναι ω το όνειρό μου για εμά και την πορεία τη σχέση μα. Έτσι όπω είναι η σχέση μα αυτή τη στιγμή, όμω, η μόνη λύση είναι ο χωρισμό. Δεν θέλω να το χάσω. Μετά από όλο αυτό το μονόλογο, εσεί ποιε λύσει θα μου προτείνατε για να σώσω τη σχέση μου. Πιστεύετε πω μπορούμε να τη σώσουμε ή είναι αργά. Σα ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Θα χαρώ πολύ να δω βίντεο σας με το θέμα. Απάντησα τη φίλη ότι παίρνει σειρά για vlog και μετά από λίγε μέρε μου στέλνει και αυτό λέω: Τα έχει κάνει με τη σειρά που τα λέμε στο ψυχολόγο. Δεύτερη επιστολή που έχει τίτλο Η Τοξική μου Γονή. Καλημέρα σα, κυρία Θέκλα. Σα έχω στείλει άλλο ένα email και αυτό είναι η συνέχεια του πρώτου. Φαίνεται φίλοι είδε και άλλα, άλλα vlogs ε, μέχρι να περάσουν οι, οι μέρε από την πρώτη ο mail στο δεύτερο και κατάλαβε ότι πρέπει να μου πει περισσότερα πράγματα. Δεν χρειάζεται για να του το πω. Μέσα από τα βίντεο σας για τους, γονείς, για τοξικούς γονείς που έχετε στο κανάλι σας, συνειδητοποίησα ότι το να είναι οι γονείς σου τοξικοί είναι αυτό που επηρεάζει όλη την παιδική σου ηλικία και την ενήλικη ζωή αν δεν το θεραπεύσεις. Ακούστε λοιπόν με λίγα λόγια και τη δική μου. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, οι γονεί μου τσακώνονταν συνεχώ. Ο πατέρα μου ήταν επιθετικό λεκτικά απέναντι στη μητέρα μου και συνεχώ βουμολοχούσε. Άσχημα. Το επόμενο που θυμάμαι είναι η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, να καθιβρίζει τη μητέρα μου. Δημάνα και γιος εξίβριζαν τη μάνα σου. Τα χρόνια περνούσαν και από την τρίτη τάξη του δημοτικού ξεκινήσαμε να μένουμε μαζί με τη γιαγιά μου και το θείο μου, από την πλευρά του πατέρα μου. Μόλις πριν λίγο καιρό ξύπνησε μια μνήμη που είχα βαθιά στο υποσυνείδητο. Ο θείος μου με παρενοχλούσε από την τρίτη δημοτικού έως και την έκτη δημοτικού. Το ίδιο έκανε και στη μικρότερη αδερφή μου που είναι, α, που είναι από όταν αυτή πήγαινε πρώτη δημοτικού. Ταυτόχρονα με αυτά δεχόμασταν και εγώ και αδερφές μου σωματική κακοποίηση. Κάτι το οποίο κάναμε και εμείς όταν τσακωνόμασταν μεταξύ μας. Η παρενόχληση τελείωσε όταν μετακομίσαμε. Όλα τα υπόλοιπα στη συμπεριφορά των γονιών μου συνέχισα. Η μητέρα όμως άρχισε να γίνεται επιθετική απέναντί μας και εγώ προσωπικά όταν προσπαθούσε να με συνετήσει χειροδικώντας απαντούσα με τον ίδιο τρόπο. Τα χρόνια πέρασαν και στις αρχές του καλοκαιριού όταν επανήλθε η μνήμη της παρενόχλησης μίλησα στον πατέρα μου. Αρχικά έμεινε άφωνος αλλά και έκανε πως δεν ήξερε. Όμω στο τέλο τη συζήτηση μου αποκάλυψε πω είχε μάθει για την ανώμαλη συμπεριφορά του θείου μου και πω τον απείλησε κι αυτό. Και, και πώ τον απείλησε και αυτό είπε πω δεν θα το κάνει ξανά. Αυτό μόνο. Αυτό μόνο. Δεν Τον κατήγγειλε κατευθείαν στην αστυνομία. Δεν πήρε τα παιδιά του και να φύγει να τα σώσει. Παρόλα αυτά συνέχισε να μένουμε στο ίδιο σπίτι όλοι. Κάτι άνθρωποι που κάνουν παιδιά που είναι εντελώς ακατάλληλοι για γονείς, εντελώς ακατάλληλοι. Και το χειρότερο απ' όλα είναι πως το συζήτησε ο πατέρας μου με τον άλλο του αδερφό και αποφάσισαν μαζί πως δεν πρέπει να καταγγείλουν τον παιδόφιλο αδερφό τους για να μην γίνουμε ρεζίλοι στην τοπική κοινωνία που μείναμε. Μάλιστα, η εικόνα μας πάνε απ' όλα και τα παιδιά μας πάνε στο... Άντε να μην πω πού. Ήταν μου είπε για δικό μας καλό, ναι, για το καλό μου. Ξέρεις το τραγούδι του, κα... του Κωνσταντίνου για το καλό μου. Η μητέρα μου άφαντισε όλο αυτό σαν να μην υπήρχε. Απαθής bystander, απαθής παρατηρητής. Με την ανοχή της συνενοχή. Κι άλλα συνέβησαν κατά την... την ηλικίωση μου. Έμεινα έγκυος, έκανα έκτρωση γιατί έτσι έπρεπε, έπαθα κατάθλιψη και μετά από αυτό και παρόλα αυτά δεν με στήριξε κανένας. Και όταν βρήκα κάποια χρήματα, έκανα για ένα χρόνο ψυχοθεραπεία και γκρουπ θέραπη. Και όταν ηρέμησα λίγο, ήρθε στη ζωή μου το αγόρι μου. Που ήταν ό,τι καλύτερο έχω. Ένιωσα μαζί του επιτέλου ασφάλεια και θαλπορή. Και εκεί που λέω όλα καλά, ηρέμησα επιτέλου. Μετά από όλα αυτά, έχω να σα πω πω με τα βίντεο σα κατάλαβα ότι θα πρέπει να βρω το κακοποιημένο παιδί μέσα μου. Να το αγκαλιάσω και να το πάρω από το χέρι και να το πάω σε ένα όμορφο μέρος στη ψυχή μου. Και θα το κάνω. Αγαπώ σε κόρη. Και μόλις βρω χρήματα θα ξεκινήσω πάλι τη ψυχοθεραπεία. Και θα τα καταφέρω γιατί το αξίζω. Σε όλους μας αξίζει να θεραπεύσουμε τη ψυχούλα μας. Ψυχή μου. Και θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου να βρω έναν τρόπο να βοηθάω όλα τα παιδιά που βρέθηκα σε παρόμοια κατάσταση. Και όταν με αξιώσει ο Θεό να γίνω ξαναμάνα, θα είμαι εκεί για το παιδί μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ όλα για όλα με αγάπη. Αυτή είναι η δεύτερη επιστολή που μιλάει για τι σχέσει με του γονεί και εξηγεί αυτά που έλεγε η φίλη στην πρώτη επιστολή. Δεν είναι καθόλου, καθόλου παράξενο με όλη αυτή την κακοποιητική βάναυση παιδική ηλικία που πέρασε αυτή η κοπέλα όταν αφέθηκε στη σχέση της να βγάλει συμπεριφορέ οι οποίε να μην είναι και ό,τι καλύτερο για τη σχέση της. Έχουμε όμως ένα πάρα πολύ καλό update τώρα μετά από τόσο καιρό που ήρθε η ώρα να γίνει vlog. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα σα. Είτε βράδυ που στείλετε το, το μήνυμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά για όλο το έργο που κάνετε. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αγάπη μου. Μακάρι να είμαι χρήσιμη και σε έναν άνθρωπο, γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Παρακολουθώντα και άλλα βίντεο, Αποφάσισα ότι πρέπει να φύγω από το πατρικό μου. Μπράβο, κορί. Μπράβο, μπράβο. Εδώ και ένα μήνα ζω μόνη μου. Μπράβο, yes, είδε άμα θέλει μπορεί. Ακόμα αποφάσισα να μιλήσω στου γονεί μου, να του πω πώ νιώθω και να του εξηγήσω ότι όλο αυτό που συνέβη και με είναι για χρόνια. Το κατάλαβαν και μου ζήτησαν χίλια συγγνώμη και άρχισαν να με βοηθούν στο νέο μου ξεκίνημα όσων μπορούν. Από τότε που μένω μόνη μου, τα πράγματα στη ζωή μου έχουν βελτιωθεί. Βεβαίω. Έχει φύγει από το χώρο του εγκλήματο. Βεβαίω. Βεβαίω. Η σχέση μου με το αγόρι μου είναι πάρα πολύ καλά. Αχ, πόσο χαίρομαι. Στη δουλειά μου πηγαίνω καλά και όσον αφορά στη σχολή μου, έχω βάλει πλώρη για πτυχίο το καλοκαίρι. Μπράβο. Χαίρομαι. Είσαι survivor. Έχει ψυχική ανθεκτικότητα. Είσαι λεβέντη. Μπράβο. Σίγουρα μόλις μπορέσω οικονομικά θα κάνω ψυχοθεραπεία γιατί η ψυχή μου θέλει να ερεμίσει και να ξεπεράσει όλα αυτά τα τραύματα. Τώρα όμως κοιτάζω με αισιοδοξία το μέλλον και νιώθω πως θα τα καταφέρω. Μα τι ωραίο που είναι το mail σου, τι ωραίο vlog αυτό σήμερα. Πάρα πολύ ευχαριστώ παρόλο που είναι έτσι πολύ στενά χώρα όλο ας έχεις περάσει στην παιδική σου ηλικία. Είναι βαριά, πολύ βαριά. Μας έχεις ε, κατακλείσει με ένα κύμα αισιοδοξία εσύ ίδια με αυτά που γράφεις. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, ξέρω ότι με αγαπούν οι γύρω μου και έχουμε αφήσει το παρελθόν πίσω. Πάνω απ' όλα όμως έχω πίστη στο Θεό. Συγγνώμη αν σας κούρασα, σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Ελπίζω να τα πούμε στο σεμινάριο. Αν υπάρχουν εισιτήρια ακόμα με φιλικούς χαιρετισμούς. Μιλάει για το σεμινάριο στην Αθήνα που το έχουμε προγραμματίσει για 15 του Μάρτη. Σήμερα που ακούτε το vlog που είναι 9 του Φεβράρη, θα δώσουμε νέε πληροφορίε για το σεμινάριο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μοιράστηκε μαζί μα. Είσαι ευφιέστατη κοπέλα. Είναι φανερό ότι έχει πάρει πολύ υλικό μέσα από τι ιστορίε τόσων άλλων ανθρώπων που μοιράστηκα μαζί μα εδώ στο κανάλι και το έχει χρησιμοποιήσει δημιουργικά πάνω στον εαυτό σου. Προτού να έρθει η ώρα να γίνει το vlog, γιατί πέρασαν και πέντε μήνε μέχρι να γίνει το vlog, τόσο καιρό παίρνει πλέον μια επιστολή να γίνεται vlog, γιατί έχω μαζευτεί πάρα πολλέ επιστολέ πάλι. Ε, μέσα σε αυτού του πέντε μήνε, πέντε-έξι μήνε, κατάφερε από μόνη σου να ξεφύγει από τη θυματοποίηση, να φύγει από το χώρο του εγκλήματο των οποίων συγκατοικούσε με του γονεί σου, και ο χώρος του εγκλήματος δεν είναι τοπικός, δεν είναι το σπίτι στο οποίο έγινε κακοποίηση, είναι η οικογένεια ο χώρος του εγκλήματος. Τώρα το, το έχει πει στους γονείς σου, σου ζητήσει οι χίλια συγγνώμη και σε στηρίζουν, εμένα αυτό μου φαίνεται λίγο επιδερμικό. Με ποια έννοια, με την έννοια το ότι όταν βρεις τα χρήματα και ξαναξεκινήσεις την ψυχοθεραπεία, τότε ε, θα δουλέψεις βαθύτερα αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι εύκολο να συγχωρέσεις κακοποιητικούς γονείς, οι οποίοι σε έχουν αφήσει βορρά στις δικές, του τους αδυναμίες και πάθη αλλά και άλλων ανθρώπων. με ένα οι δικοί μου οι έχουν κάνει πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που έχουν κάνει οι δικοί σου οι γονείς. Τη δική μου την επανάσταση την έκανα όταν ήμουν στη δικιά σου ηλικία και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι τους συγχώρεσα 10 χρόνια μετά ούσα ίδια ψυχολόγο, κάνοντα για χρόνια ψυχοθεραπεία και όντε και ήδη άνθρωποι πνευματικοί και καλλιεργημένοι, οι οποίοι κάθονται να συζητήσουν. Δεν είναι εύκολο να συγχωρήσει τόση κακοποίηση. Είναι δύσκολο. Σε προειδοποιώ ότι και στο άμεσο μέλλον και πιο μετά μπορεί να σου ξανάρθουν αρνητικά συναισθήματα, να ξανατσακωθείς με τους γονείς σου, να ξανασυζητήσεις. Είναι θετικό ότι συζήτησαν, Κράτησε ανοιχτή τη συζήτηση. Έχεις ανάγκη να βγάλεις από μέσα σου το θυμό και την, το frustration, την απογοήτευση, τη ματέωση για την αδικία που έχεις δεχθεί, την τόσο κατάφορη αδικία που οι γονεί σου δεν σε προστάτευσαν ως όφυλα, Θα ξαναβγεί αυτό στην επιφάνεια, υποθέτω. Ενώ περίμενε το για να μην απογοητευτείς, είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, σου στέλνω την αγάπη μου και εύχομαι το παράδειγμά σου να το ακολουθήσουν και άλλοι φίλοι οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση θυματοποίησης, συνεξάρτησης και μαθημένης αβοηθησίας. Ο όρος μαθημένη αβοηθησία σημαίνει να έχει συνηθίσει τόσο πολύ το πρόσωπο στο ότι είναι αβοήθητο, ώστε ακόμη και όταν έχει στα χέρια του το ίδιο το πρόσωπο, τα εργαλεία για να απελευθερωθεί, να μην ε, τολμά να το επιχειρήσει επειδή έχει μάθει ότι είναι αβοήθητο. Σε ευχαριστούμε, φιλενάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι ωραία που ξεκινήσαμε με την εβδομάδα μα, Ε, ωραία πράγματα. Γεια. Yeah.